Με την τακτική της μετακίνησης γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και εκτός γεωγραφικής περιφέρειας και με την λογική του μπαλώματο επιχειρείται να δοθεί λύση για μία ακόμη φορά στις ελλείψεις που υπάρχουν σε υγειονομικό προσωπικό τα νοσηλευτικά εδρήματα της Είπε. Μετά τις μετακινήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων προς την Κέρκυρα τον περασμένο Οκτώβριο προκειμένου να καλυφθούν οι αναγκ με την τακτική της μετακίνησης γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και εκτός γεωγραφικής περιφέρειας και με την λογική του μπαλώματο επιχειρείται να δοθεί λύση για μία ακόμη φορά στις ελλείψεις που υπάρχουν σε υγειονομικό προσωπικό τα νοσηλευτικά εδρήματα της έκτης είπε. Μετά τις μετακινήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων προς την Κέρκυρα τον περασμένο Οκτώβριο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που υπήρχαν στην παθολογική και την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου στο νησί των Φεάκων. Μετακινήσεις που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν προς το νοσοκομείο της Λευκάδας αλλά και μετακινήσεις γιατρών προς άλλα νοσοκομεία της Υπήρου. Ήρθε και η σειρά του Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας να ενισχυθεί σε επίπεδο αναισθησιολόγων με γιατρού τη αντίστοιχη ειδικότητα από τα Γιάννενα. Με απόφαση τη 6η ΥΠΕ στι 17 Μαρτίου, αποφασίστηκε η μετακίνηση από τι 20 Μαρτίου, δηλαδή από την περασμένη Δευτέρα και για μία εβδομάδα αναισθησιολόγου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Μάλιστα, η μετακίνηση αυτή, όπω αναφέρεται σε ανακοίνωση τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, εξελίσσεται τη στιγμή που το ζητούμενο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι η αύξηση των αιθουσών τακτικών χειρουργείων για τι χειρουργικέ επεμβάσεις χρονίων ασθενών και η μείωση του χρόνου αναμονή στη συνεχώ διωγούμενη λίστα αναμονή του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, τρει χειρουργικέ αίθουσε φαίνεται πω είναι κλειστέ, κυρίω λόγω τη υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που δεν επιτρέπει στο νοσοκομείο να αυξήσει τι αίθουσε των τακτικών χειρουργείων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, είναι σε εξέλιξη διερεύνηση των αιτιών τη διόγκωση τη λίστα των χειρουργείων, αλλά και του χρόνου αναμονή των ασθενών. Όπω επισημαίνεται και στην ανακοίνωση τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, Αντί να λυθεί το πρόβλημα τη υποσελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η διοίκησή του και η έκτη ΥΠΕ συμβάλλουν στην υποβάθμιση των λειτουργιών του νοσηλευτικού Ιδρύματο, κάνοντα για μία ακόμη φορά του γιατρούς γυρολόγου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών που υπάρχουν σε ολόκληρη την ΥΠΕ. Πρακτικά, όπω αναφέρει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, είναι σαν να ζητάει από του ασθενεί να βρουν άλλο νοσοκομείο για να χειρουργηθούν γρήγορα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, λειτουργούν καθημερινά οκτώ χειρουργικέ αίθουσε, 2 ιατρία πόνου δύο φορέ την εβδομάδα, ιατρία προαναισθητικού προενχυρητικού ελέγχου δύο φορέ την εβδομάδα και αιμοδυναμικό μία φορά την εβδομάδα. Οι αναισθησιολόγοι καλούνται τακτικά για τη χορήγηση καταστολή ή αναισθησία στην επεμβατική ακτινολογία, στο μαγνητικό τομογράφο και στην γα Τραντερολογική κλινική. Τέλο, καλύπτουν αναισθησιολογικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών που είναι χρεωμένοι με τι διασωλυνώσει ασθενών με COVID-19. Σήμερα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι κατηλημένε οι 16 από τι 19 οργανικέ θέσει αναισθησιολόγων του Εθνικού Συστήματο Υγεία, ενώ υπηρετούν και τρία μέλη ΔΕΠ μαζί με το Διευθυντή. Οι μεταγεννήσει γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ανατρέπουν κάθε ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό του και καθίστανται επισφαλεί για του ίδιου αλλά και για του ασθενεί καθώ οι γιατροί καλούνται να εργαστούν σε άγνωστο στις συνθήκε, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου, το οποίο καταδικάζει την απόφαση τη μετακίνηση του αναισθησιολόγου στην Πάτρα και ζητά την άμεση ανάκλησή τη και την καταπροτεραιότητα πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε το πρόβλημα να επιληθεί, την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία. Υπενθυμίζοντας ότι στο Γενικό Νοσοκομείο τη Άρτας δεν προκηρύχθηκε καμία θέση γιατρών για το 2023, καθώ και να σταματήσουν οι μετακινήσει των γιατρών.